και των εσωτερικών. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ανακοινώσατε αριθμούς εκατομμύρια, καταγράψαμε και τις ζημιές. Πρακτικά πότε ξεκινά η υλοποίηση της βοήθειας, κύριε Υπουργέ? Κύριε, όπως είχα σήμερα και την ευκαιρία να εξηγήσω στη Βουλή, ο τρόπος με τον οποίο και η μεθοδολογία ακολουθούμε είναι ότι, πρώτον, πέραν από το γεγονός ότι είναι εξόχως ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, αυτή την ώρα η έγνοια μας είναι η δραστηριοποίηση των ανθρώπων και βεβαίως η επαναδραστηριοποίηση των επαγγελματιών όσον αφορά την αναζωογόνηση της πληγής σας περιοχής. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν τα δικά μας μέτρα στο Υπουργείο Εσωτερικών, που να ξεχωρίσω και να διαχωρίσω για πολλωστή φορά, κύριε Κυριάκου, ότι αφορούν τις κατοικίες, είτε μόνιμης διαμονής είτε εξοχικές, τα επαγγελματικά υποστατικά, τα μηχανήματα και τα οχήματα. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία έχουμε καταγράψει και κοστολογήσει. Έχουμε διαχωρίσει την βοήθεια με ένα συγκεκριμένο κριτήριο και σκεπτικό. Ναι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τα λεφτά και τα χρήματα, την κινητήριο δύναμη για να επαναδραστηριοποιηθούν άμεσα και χωρίς να απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση ενδεχόμενα, και μακάρι να είναι έτσι παντού, να μην χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις ή δανεισμούς από τράπεζες. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, με την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, που είναι η 16η Ιουλίου, δηλαδή σε λιγότερο από μια εβδομάδα, δώσαμε αυτές τις μέρες για να δώσουμε ένα μικρό περιθώριο να έρθουν άλλοι που ενδεχόμενα για κάποιο λόγο δεν τους έχουμε συμπεριλάβει στις λίστες μας. Μέχρι σήμερα που σας μιλώ έχουμε 97 υποστατικά και κατά την δική μου εκτίμηση ενδέχεται να έχουμε μια μικρή αύξηση της τάξης του 20% στον τελικό κατάλογο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στις 16 θα ολοκληρωθεί και θα κλείσει η διαδικασία. Θα μπορούν με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης ότι αποδέχονται το ποσό της αποζημίωσης, θα πάρουν μέχρι 10.000 ευρώ. Και ο υπολογισμός μας, κύριε Κυριάκου, λέει ότι περίπου υπολογίζουμε ότι το 30% των πληγέντων θα καλυφθούν 100% με την παραχώρηση των 10.000. Γιατί έχουμε ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές από 150 ευρώ μέχρι 10.000. Και αυτή περίπου είναι το 30% του συνόλου. Το υπόλοιπο 70%? Το υπόλοιπο 70% είναι οι άνθρωποι με τις μεγαλύτερες ζημιές από τις 10.000 μέχρι και 380, που ήταν η πιο μεγάλη ζημιά που καταγράφηκε. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί έχουν κατηγοριοποιηθεί. Από 10 μέχρι 50.000 θα πάρουν 42.000, από 50 μέχρι 100 θα πάρουν 67.000, από 100 μέχρι 150 θα πάρουν 82.000 και για τα επαγγελματικά υποστατικά μόνο, αυτοί που είναι από 150 μέχρι 250.000 θα πάρουν 102.000 κατά μέγιστο. Θα παρακολουθείτε την πορεία των εργασιών τώρα? Θα υπάρχει τρόπος, δηλαδή κάποιος μπορεί να πάρει τα χρήματα και να χτίσει κάτι άλλο? Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε κάνει υπερβάσεις, απαντώντας το ερώτημα σας, έχουμε κάνει υπερβάσεις σε αυτή την πρότασή μας. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους, ξέρετε, προχωρήστε, χτίστε και ανεγείρετε το σπίτι σας και φέρτε μας την απόδειξη να σας το πληρώσουμε. Η απάντηση προφανής θα ήταν ότι μα πού να βρω εγώ τώρα 100.000 να ανεγείρω το σπίτι μου. Γι' αυτό, ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης από τον μηχανικό για την ανοικοδόμηση ή την ανέγερση μιας νέας κατοικίας, θα καταβάλλετε το 50% της αποζημίωσης. Και όταν μας φέρουν ένα καινούριο πιστοποιητικό ο μηχανικός ότι ολοκληρώθηκε το 50% της οικοδομής, θα πάρει το επόμενο 50%. Επομένως, δεν θα έχει έλλειμμα χρημάτων για να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να ανεγείρει. Όσον αφορά τους ανθρώπους που, για το ερώτημά σας πιο συγκεκριμένο, υπάρχει ο κίνδυνος. Απαντώ ευθέως το ερώτημα. Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος. Στα μισά της διαδρομής της ανέγερσης, αν θέλετε, μιας κατοικίας, από την ώρα που θα έχουμε ήδη δώσει το 50% και με την προσκόμιση του πιστοποιητικού ότι ολοκληρώθηκε η μισή δουλειά και θα πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κάποιος να μην ολοκληρώσει την κατοικία, για παράδειγμα, και τότε θα θεωρηθεί ότι ναι, εμείς δώσαμε και το υπόλοιπο ποσό, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Το λέω ευθαρσώς ότι εν γνώση μας δίνουμε αυτά τα λεφτά για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, κύριε Κυριάκου, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε και εσείς ο ίδιος, ότι
Και καλά που θα βρει, κύριε Νουρή, εάν περιμένετε να τελειώσει την οικοδομή για να την τελειώσει σωστά, για να του δώσει το σύνολο του ποσού ο άνθρωπος. Και επειδή επιλέξαμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε δραστικά και αποφασιστικά τους ανθρώπους, αν θέλετε, παίρνουμε αυτό το μικρό ρίσκο. Θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί όμως αυτό, γιατί μιλούμε για κατοικίες και επαγγελματικά υποστατικά. Λοιπόν, άρα θα δούμε να παίρνει ζωή η περιοχή σε πόσο διάστημα? Κοιτάξτε, αυτοί που ξέρουν από πυρκαγιές, κύριε Κυριάκου, λένε ότι, γιατί δεν είναι μόνο τα υποστατικά που θα αναγερθούν, αυτό που είναι η τεράστια οικολογική καταστροφή χρειάζεται γενιές. Μιλούν για δύο γενιές ολόκληρες, και είναι γι' αυτό τον λόγο μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι, χωρίς να θέλω να παρέμβω στην δικαστική εξουσία, ότι θα πρέπει να είναι αμήλικτοι όταν υπάρχουν αποδείξεις για ηθελημένες ή εξαμελίες πρόκληση τέτοιων ζημιών, που είναι πλέον ζημιές που απηχούν και γίνονται εθνική καταστροφή. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χτίσουμε σε 2, 3, 4, 5 μήνες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και νομίζω ότι θα πρέπει να μας συνδράμει και η δικαστική εξουσία, εννοώ την πολιτεία, με αποφασιστικές παρεμβάσεις εκεί, επαναλαμβάνω, και όπου αποδεικνύεται, με αποφασιστικές και αυστηρότατες ποινές, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε ή να μειώσουμε ή ακόμα και να εξαλείψουμε, αυτό θα ήταν το εφικτό, αυτές τις καταστροφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.